ο Μιχάλη πήρα, ρε φίλε, τώρα με πληρώσει χθες ο Μίδα σε την τύχη μου μέσα και έχασα 5 εκατοστάρικα τώρα τζάμπα. 5 εκατοστάρικα. Πήγα, τα έπαιξα, ρε φίλε, τα χάσα. Πήγα με πληρώσει ο Μίδα, αλλά το πήρε πίσω. Πολύ κακό φρούτο τώρα, ξέρεις. Δεν ήθελε, πολύ κακό φρούτο. Δεν το παίζουν αυτό γενικά σε stream, να ξέρεις. Θα το έχω υπόψη μου τώρα, μην το ξαναπαίξω ο Μίδα. Πάω να παίξω κάνα ποδοσφαιράκι εκεί πέρα. Πιο εύκολο είναι. Ποδοσφαιράκι. Α, κακά, τι λέτε, ρε. Γράφουμε. Αχ, όχι, ρε φίλε. Μας ακούγανε. Όχι, ρε φίλε. Τώρα μας λένε losers. Θα μας λένε χάστες πάλι. Χάστες πάλι. Αλλά αυτοί είστε. Και αυτοί είμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μόλις πατήσατε να ακούσετε τους πιο όμορφους άντρες στην Ελλάδα. Όχι, εντάξει, τι λέμε. Αχαχα, τι λέμε. Βλέπετε τον τρίτο και τέταρτο πιο όμορφο άντρα της Λίγκας μετά τους κύριους Χοπτερίδης και. Μπράβο, καλά τα λέει. Και Κούδης, όπως είπε ο φίλος μας ο Θανασάρας. Βέβαια. Λοιπόν, Μπασκετάκι Θεσσαλονίκα podcast. Βέβαια, εννοείται. Εμείς... Ήρθε και στη Θεσσαλονίκη για το Summer Teach Development, όχι μόνο Master όπως έγινε. Εννοείται. Να πούμε καταρχάς ότι. Εμένα με λένε Μιχάλη Κατσαρούλια. Και εμένα με λένε τώρα Ρόκι με βγάλαν τώρα τελευταία. Το ψευδόνυμο. Το ψευδόνυμο, αλλά είμαι Στέα Ρικάρντο. Βέβαια. Όχι μόνο podcast και γραμματεία, όλα είμαστε. Και γραμματεία πάντα κάνουμε. Εντάξει. Κάνουμε τα πάντα και συμφέρουμε, γιατί αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, βοηθάμε παντού. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε development. Το βγάζουμε το podcast τώρα, μην μας γκρινιάξουν και οι ομάδες. Ναι. 22 Ιουνίου. Βέβαια. Είμαστε σε νομίζω δύο ομίλους, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Βέβαια, τα περισσότερα ζευγάρια στις ομάδες βασικά έχουν βγει. Απομένουν μία, δύο, τρεις, τέσσερις θέσεις νομίζω απομένουν ακόμα. Ναι, με τα αντίστοιχα παιχνίδια, Πανικός, Salonika Titans, Sky's the Limiter Bowlers, Toymen, Houston Celtics και Mammoth Kotakis. Και απομένει το γάμα 1 που όπως βλέπουμε εδώ, γάμα 2 που τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα. Θα βγουν και αυτά αργά ή γρήγορα τα ζευγάρια. Τέσσερις όμιλητων. 5 ομάδων, 6 βασικά ήταν ο τρίτος, αλλά η Νάσα καλά. Η Νάσα καλά, να είναι καλά. Να είναι καλά. Εκεί που είναι. Εκεί που είναι. Λοιπόν, καταρχάς είναι πιστεύω η μοναδική κατηγορία που τα ονόματα των ομάδων είναι τόσο δημιουργικά. Ισχύει. Δηλαδή, sky is the limit. Μπράβο. Sugar daddies. Sugar daddies. Τέτοιο όνομα. Να είσαι καλά. Και όχι sugar babes όπως είπε ο Καρακώστας. Ναι, ναι, φίλε Καρακώστα τώρα. Στη μετάδοσή του. Μπασκετόσαυρε, Μπασκετόσαυρε, Σαλόνικα All Stars. Αλλά εμένα το καλύτερο έτσι όπως το βλέπω είναι η Orlando Tragic. Orlando Tragic και. Τέτοιο όνομα δεν έχω ξαναδεί. Και, και είναι και σε φοβερή φόρμα, έτσι είναι στο 4-1 θέση. Είναι. Να πούμε. Λοιπόν, και η Houston Celtics. Και η Houston. Βέβαια. Houston. Λοιπόν. Ξεχάσατε τους Πανικός. Oh, ναι, Πανικός με τον κύριο Πανικό. Με τον Πανικάρα. Με τον Πανικάρα. Το οποίο είναι credit στον Τέο που βρίσκεται στα πλήκτρα σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Να δώσουμε credit στον Τέο Βαθιάρη. Ναι, ευχαριστούμε, ναι. Τέο. Να είσαι καλά. Πανικάρας, ο οποίος είναι διαφήμιση εκεί πέρα. Εννοείται. Σε κάθε μάτς είναι το Παλμόγια. Έκανε τη μεγάλη μετάδοση από το μάτς του Πανικού που τους βοήθησε και απέναντι στους Titans. Στο comeback πήγαν να κάνουν οι Titans. Δεν το ολοκλήρωσαν δυστυχώς. Ναι, το ολοκλήρωσαν όντως. Αλλά δεν πειράζει, δρόμο υπάρχει μπροστά σου ο δρόμος και για τους Titans και για όλους. Θα τα πάρουμε με τη σειρά τώρα, ένα-ένα λίγο βαθμολογικά κυρίως να τα πούμε για αρχή και θα τα αναλύσουμε και συνέχεια όλα μαζί. Έχουμε τον πρώτο όμιλο, όπου έχουμε Jackals, Ευκαρπία, Rattlers, Chicken Nuggets, Salonika, Sky's the Limit και Air Ballers. Επειδή είδα λίγο, πολύ λίγο τον όμιλο, είναι ένας όμιλος ο οποίος δεν είναι αδιάφορος. Αν εξαιρέσουμε τους Jackals, οι οποίοι είναι σε πολύ καλή φόρμα. Ναι, είναι στο 4-0 ήδη. Φαβορεί πιστεύω για να πάνε στο Final Four. Οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες παλεύουν μεταξύ τους συνέχεια. Είναι Ευκαρπία Rattlers με Chicken Nuggets που είναι στο 2-2. Με γενικό αρχηγό στους Rattlers νομίζω ο κύριο Αντώνη Τζόρτζη, το θείο Αντώνη. Α, ναι, έχει είναι η ομάδα, την έβαλε μέσα. Α, μάλιστα. Την έβαλε μέσα. Α, γι' αυτό έχουμε ψου όλη την ώρα και στην τραυματιά. Μάλιστα. Τέτοιο είσαι Τζόρτζη. Λοιπόν. Jackals στο 4-0, οι οποίοι, να τα πούμε λίγο τώρα, όπως θα οι οποίοι έχουν πάρει φωτιά τώρα στο Summer. Ναι, τώρα στο ιστορικό, ό,τι γράφει, για να δούμε. Με Τάσκα και Μπουλγουράνο να είναι οι ηγέτες της ομάδας. Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι ήταν στο Final Four και του Winter, ναι, αποκλείστηκαν, ναι, όμως από τους τρομερούς respect. Με Chicken Nuggets, λοιπόν, οι Jackals, όπα. Έχουμε και τα τέτοια. Πάμε για ένα περίεργο. Σε ψάχνει καμία, τι έγινε. Δεν ξέρω, με ψάχνουν γενικώς. Μα με βάλουν μέσα θέλω. Αχα, τι λέω. Λοιπόν, με Chicken Nuggets Salonika πρώτη αγωνιστική. 67-26. Φρεανδευτική νίκη. Δυνατή, δυνατό ξεκίνημα. Με τρομερή άμυνα. Sky's the limit.
52-66, 40-74 με τους Air Ballers και 69-46. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω η καλύτερη άμυνα μέχρι στιγμής στο μπασκετάκι. Ναι, τρομερή καλύτερη άμυνα. Οι πόντοι τους γύρω στους 60-70 σε κάθε παιχνίδι. Ναι, ένα νορμάλ αριθμό για επίθεση, αλλά τρομερή άμυνα. Δηλαδή φαίνεται πως κερδίζουν τα παιχνίδια τους. Τρέχουνε λίγο το παιχνίδι, ειδικά με τον Τάσκα. Τρέχουνε, κάνουνε ράν, σουτάρουν, έχω δει, είναι τρομερή ομάδα. Και σφιχτή, χρόνια μαζί. Χρόνια μαζί, εντάξει, γνωρίζουν ένα τον άλλον. Με πορείες. Τα πάνε καλά, όπως είπες και εσύ, εγώ τους βλέπω για Final Four. Εγώ τους βλέπω και για τελικό και άμα δεν και αν έχουν και καλές κληρώσεις, μπορεί και να το σηκώσουν. Μπορεί. Αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες μπροστά, τις αναφέρουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Rattles. Στο 2-2. Στο 2-2 η Ευκαρπία Rattles. Η ομάδα του Αντώνη Τζιόρτζη. Η ομάδα του Θείου Αντώνη. Θείου Αντώνη, σε κάνουμε χορηγία εδώ πέρα. Μαζί με το Στουπέικο. Στουπέικο εκεί, το Σόικο, το περίεργο, δεν ξέρουμε τώρα τι και πώς. Ποιος είναι ποιος, ή ξανά. Αντώνη, σε ψάχνουμε. Αντώνη, σε ψάχνουμε. Λοιπόν, Ευκαρπία με Air Ballers χάσανε κομβικά. Ήμουνα και γραμματεία εκείνο το παιχνίδι, το θυμάμαι. Ναι. Κομβικό παιχνίδι. Το χάσανε στο καλάθι. 55-53. Από τους Air Ballers. Με Sky is the limit πήρανε τη μεγάλη νίκη με 55-45. Πήραν λίγο τα πάνω τους. Συνεχίσανε με δεύτερη σερινική. Κομβική 58-53 με Chicken Nuggets. Πάλι πολύ κοντά. Πολύ κοντά και αυτό το παιχνίδι. Και στο τελευταίο παιχνίδι το πήγαμε και εκεί η γραμματεία. Τι έγινε. Δυστυχώς απέναντι. Έχουν βάλει λίγο. Σε χώνουν, εντάξει. Σε χώνουν, εντάξει, ναι, είναι το βίσμα και εγώ εκεί πέρα. 69-46, δυστυχώς εκεί δεν το πάλεψαν. Δεν άντεξαν απέναντι στους πιο καλούς Jackals. Να πούμε κιόλας για την Ευκαρπία ότι και αυτοί τρέχουν, ειδικά με τον Βασίλη Στούπα, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 20,3 μέσο όρο σε πόντους. Και με τον άλλο τον Στούπα πάλι μαζί. Ναι, τώρα. Αυτό το Στουπέικο το έχει σαρώσει. Ναι, ναι, τώρα ξάδελφος, θείος, τι είναι, δεν ξέρουμε. Ξάδελφος, θείος, πατέρας. Και Πούλιος, που είναι μεταγραφή, δεν ήταν νομίζω στο Winter. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Κάτι το οποίο εδώ αδικούμε, πιστεύω, είναι ο Στεριόγλου Αλέξανδρος. Ναι, νοείται. Ο Στερ Άλεξ, όπως γράφει φανέρα. Ο Στερ Άλεξ, μπράβο. Αυτή η εμπειρία που προσφέρει εκεί με την ομάδα είναι. Θα μπορούσε να παίξει τη Manchester. Καρακώστα. Με Στεράλη Καρακώστα. Καρακώστα. Τον πάρεις. Συνεχίζουμε με Chicken Nuggets. Τα κοτόπουλα. Τα κοτοπουλάκια μας. Τα κοτοπουλάκια μας. Στο 2-2 και αυτοί. Οι οποίοι είναι πρώτοι της χρονιάς στο μπασκετάκι. Ναι. Πρώτοι της χρονιάς στο summer μπασκετάκι. Μακάρι να τους έχουμε και στο winter. Ναι, εννοείται. Οι οποίοι δυστυχώς πιστεύω σαν πρώτοι δεν ξεκίνησαν καλά. Μπήκανε μουδιασμένα σαν πρώτη της χρονιά. Μασίσανε λίγο. Δέχαν την ΕΙΤΑ με τους Τζάκαλους, όπως είπαμε, που βάλαμε μόνο 26 πόντους και δέχαν 67. Είχαν με την καλύτερη ομάδα ίσως στο... και στον Όμιλο, αλλά μπορεί και στην development. Development, ναι. Με Ευκαρπία Rattles 58-53, το παλέψανε. Χάσανε, το παλέψανε. Κερδίσαν τους Sky's the Limit σε κομβικό 57-53 και κερδίσαν και τους Air Ballers 59-37. Βρήκαν τα πάνω τους αφού φάγανε τις ίδιες από τις δύο πιο καλές ομάδες στον Όμιλο, να πούμε. Chicken Nuggets, να σου πω ότι δεν τους έχω δει και πολύ φέτος. Ούτε εγώ δυστυχώς δεν έχω δει. Αλλά. Έχω δει ωραία στολή πάντως. Στολή, Chicken Nuggets. Ναι. Καλή στολή έχω δει. Σπυρόπουλο βλέπω εδώ. Να τα πηγαίνει καλά με Chicken Nuggets. Σπυρόπουλος ή Σπυρόπουλος όμως. Ο Θανάσης. Ο καλός μας. 13,3 μέσο όρο. Efficiency έχουμε τον Καμπέρι που έχει φτάσει στο 18,3. Κάτσε, τι έχω να συμπέχτη. Καμπέρι, να πάω τον κράξο. Για να δούμε. Όχι. Καμπέρι Δημήτρης. Όχι. Όχι, δεν σου λέει κάτι. Χρήστος είναι ο άλλος. Λοιπόν. Αυτά και με τους Chicken Nuggets. Αυτά με τους Chicken Nuggets. Sky is the limit. Στο 1-3 Sky is the limit. 1-3. Δυστυχώς παλεύουν, αλλά από ό,τι φαίνεται. Είναι και σε δύσκολο όμιλο, η αλήθεια να λέγεται. Ναι, όντως. Καραδήμος και Τσάνης είναι αυτοί που ξεχωρίζουν πιο πολύ από. Κάνουν τον μπαμ στην ομάδα. Με Jackals είπαμε 52-66. 55-45 με τους Rattles χάσανε. Κάναν την νίκη απέναντι στους Air Ballers. 55-48. Στον 7ο ουρανό. Και όλοι ακόμα παραπέρα. Και με τους Chicken Nuggets που χάσανε, είπαμε 57-53. Είναι ομάδα που δεν χάνει και πολύ εύκολα, φαίνεται. Παλεύει, ό,τι και να γίνει. Η οποία έχει κατέβει και στο Winter και στην Evolution. Η Evolution τα πήγε καλά. Είχε κάνει ένα πολύ καλό σερί. Έφτασε μέχρι τα προημιτελικά που έχασε από τους Μπασκετόσαυρους. Άρα, αυτή η Μπασκετόσαυρη είναι παντού. Αυτή η Μπασκετόσαυρη, αυτός ο χοπτερίτης παντού είναι. Ο Mr. Airball. Ο Mr. Airball. Ο οποίος έκλεισε τα 24 μισό πριν δύο ημέρες. Μπράβο, όπως πολύ σωστά μας είπανε. Όπως πολύ σωστά μας είπανε, κέρασε γλυκά εκεί τον φίλο του Θανάση. Ισχύει, ο οποίος κιόλας έχει γίνει και πατέρας πρόσφατα. Ναι, ρε πατέρα, να σου ζήσει. Να σου ζήσει, να σου ζήσει.
Και συνεχίζουμε με τους Air Ballers, η οποία είναι η μόνη ομάδα η οποία, τι να πούμε, είναι ταυτόχρονα μαχητική, αλλά δεν μπορεί να πάρει και νίκη εύκολα, από ό,τι φαίνεται. Ζορίζεται αρκετά. Αμάν, εδώ μας πληροφορούν από το κρό. Οι Airballers πρέπει να πάρουν χοπτερίδι. Ναι. Θα ταιριάζει είναι η αλήθεια. Ο Mr. Airballers στους Airballers. Μπράβο. Η έννοια του αρχηγού. Καραγιάννη, από τους Airballers, αν μας ακούς, αυτό το μήνυμα είναι για σένα, πρέπει να πάρεις τον χοπτερίδι. Ναι, ναι, ταιριάζει απόλυτα. Θα ταιριάξει την ομάδα, πιστεύω. Καραγιάννης Γούλας, οι ηγέτες θα λέγαμε. Οι ηγέτες της ομάδας, εννοείται. Οι οποίοι Airballers χρησιμοποιούν και τους δύο παίχτες με διπλό δελτίο από 86ers. Βέβαια, να τα λέμε τους, και Σιμεωνίδη και Φραγκή. Οι οποίοι είναι στο 1-3 με πρώτη νίκη απέναντι στην Ευκαρπία Ράτλες με 55-53. Και δυστυχώς μετά τους πήρε κάτι φορά. Ναι, έκαναν τρεις σερίτες με 57-48 από τους Kyrgyz The Limit, από τους Jackals 40-74 και από τους Chicken Nuggets Salonika 59-37. Τους έπιασε κάτι φορά τους Airballers, οι οποίοι δυσκολεύονται η αλήθεια να μαζευτούν, όπως έχω δει στα παιχνίδια. Και δεν νομίζω να μπορέσουν και να ανακάψουν γρήγορα. Δεν προλαβαίνουν πλέον. Αν και είναι όλοι στο παιχνίδι. Όλοι είμαστε στο παιχνίδι. Στην κλήρωση, κάτσα να δούμε τώρα, γιατί έχει βγει η κλήρωση, έτσι όπως να κάνω λάθος, για τα play-off, ή δεν έχει βγει. Δεν έχει βγει ακόμα. Το βλέπω καλά. Όχι, είναι στο μεταξύ τους match, Sky's the limit, Mary Ballers, όποιος το πάρει, θα μπει στα play-off. Θα μπει. Εδώ βλέπω να είναι και οι 5. Γι' αυτό θα κρυθεί η θέση τους. Θα κρυθεί η θέση τους. Άλλο που θα πάρει την νίκη. Τη μεγάλη νίκη. Θα κρυθεί η θέση τους εδώ πέρα. Θα περάσουμε τώρα και στον δεύτερο όμιλο, όπου έχουμε δυνατές ομάδες. Έχουμε Anatolian Jazz. Οι οποίοι το πάνε τάπα 4-0 και αυτοί. Ναι, βέβαια. Puebla, Polygny 5 Goat, Mammoth και Kotakis. Kotakis, αγαπημένη μου ομάδα. Kotakis, μέσα. Αγαπημένη σου ομάδα. Αγαπημένη μου ομάδα σε αυτόν τον όμιλο, δεν μπορούμε. Έχουμε τους γνωστούς εκεί πέρα. Α, γι' αυτό. Δεν τους έβαλα εγώ, δεν ξέρω πώς πήγανε. Ο Κατερίνης, ο Χρήστος, αυτός έχει αναλάβει την ομάδα, αυτός ξέρει τι κάνανε. Λοιπόν, Jazz. Οι οποίοι Jazz κουτσά στραβά τα κερδίζουν τα παιχνίδια. Τα παίρνουν τα ματσάκια. Με Χατζημανουήλ και Παρισάκη ηγέτες. Βέβαια. Το μεγάλο rebounder Μπαντί. Γιώργος Μπαντής. Τερματοφύλακας τώρα. Ο πρώην τερματοφύλακας του Ηρακλή και του Πανιωνίου, αν δεν κάνω λάθος. Έχει έρθει εδώ στο μπασκετάκι, τα σαρώνει όλα. Εννοείται. Οι Anatolians τώρα έχουν ξεκινήσει με την νίκη του απέναντι στα Μαμούθ 88-77. Με Puebla 78-95, Polygny 5 Goat στο πόντο. Δεν ήμουν στο παιχνίδι, θα δω να βάλω buzzer beater, ρε φίλε. Πω, πω, κρίμα. 63-62 και το μηδενισμό απέναντι στους Kotakis με 0-20 το πήρανε. Οι Kotakis περίεργο που δεν κατέβηκαν. Ναι, ανεφαγώνα. Να πω, εγώ ήμουνα στο μάτς με τους Puebla. Ήταν κοντά για ένα διάστημα, αλλά μετά ξέφυγαν πάρα πολύ. Puebla δεν μπόρεσαν να τα απεξέλθουν. Και φάνηκε αυτό κιόλα στο τελικό σκορ. Η Puebla, η οποία εμένα μου κάνει εντύπωση που είναι στην development, αν και έσω στην παρτίδα της στο Winter της Master. Ναι, επίσης να πω και ένα που δεν είπαμε για τον Οδοντίδη, που είναι καλός παίκτης γενικά, παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες και τρέχει το γήπεδο. Είναι, ξεχνάει μόνο, τον ξεχνάνε με μπροστά. Δίνει άλλο ρυθμό στην ομάδα. Δίνει άλλο ρυθμό στην ομάδα. Άμα έχει αυτό να σου βάζει τα καλάθια και τον Παντίνα σου παίρνει τα rebound. Έχει δει στην ομάδα. Δεν κάτι άλλο. Πρέπει. Ουσιαστικά. Συνεχίζουμε τους Puebla, οι οποίοι κάνανε μεταγραφή φωτιά, θα λέγαμε. Ο οποίος έχει στα δύο παιχνίδια που χάσανε, πιστεύω δεν εμφανίστηκε. Τη μεταγραφή του καλοκαιριού, εγώ θα πω πάντως. Ναι, αυτή θέλουμε να πούμε. Είναι ο μεγάλος, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος, σε όλη τη λίγα. Θα το δούμε πιο μετά. Ναι, θα τα δούμε αυτά πιο μετά. Είναι ο κύριος Κωστακίδης ο Θεόδωρος. Πρωταθλητής στην Elite με τον Άξονα. Με τον Άξονα. Πολλά μπράβο, του δίνουμε και την κατάκτηση του. Και κυπέλου και. Double φέτος. Η Άξονα φέτος. Το σηκώσαν και μέσα στο παλέ, να το πούμε αυτό. Μέσα στο παλέ και μέσα στο ναό για κάποιους. Εγώ θα το για πω. Κάποιους, για κάποιους, όχι. Ούτε εγώ θα το πω. Η αλήθεια είναι πρέπει να ανακαινιστεί λίγο το γήπεδο. Δεν ξέρω. Όσοι ξέρουν, ξέρουν, δεν λέμε. Έχουμε Καρδιοφίλη Σουρμελίδη να. Είναι σταθερή στην ομάδα. Βέβαια. Καρδιοφίλη 26,6 μέσο όρο πόντους. Και 14,7 ο Σουρμελίδης. Είναι. Rebound 15,1. Ο Καρδιοφίλης είναι σταθερά στο WW. Είναι σταθερά πάντα, είναι το βουνό της ομάδας. Το δίνει στο 1-10 για τους λάτρες του στοιχήματος κάθε φορά. Ξεκινήσανε με νίκη απέναντι στους Polygny 5 Goat.
με 77-72. Μετά πήγαν Ανατόλια Τζαζ, χάσανε. Του έφαγε ναι, μια μικρή κατηφόρα σου με Ανατόλια Τζαζ εκεί πέρα. 78-95, βαριά ήταν. Τα Μαμούθα κερδίσαν 66-81. Και χάσαμε του Κοτάκη που ήμουν εγώ στη μετάδοση. Uh-huh. Παλέψανε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κατεβήκαν 6 άτομα, 7 οι Πουέμπλα και το παιχνίδι. Εντάξει. Το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν ρυθμούς οι Κοτάκη και πήραν το σύν. Την νίκη με 30 πόντους, 83-53. Κουράσαν γιόστρα με 6 με 7 άτομα. Δεν μπορεί να χτυπήσει μια ομάδα σαν το Κοτάκη. Ναι, ισχύει. Οι οποίοι έχουν νεανικό ρόστερ είχαν εκείνη τη μέρα. Ναι. Πολλοί είχαν 5 goat. Πολύ είναι 5 gold όπου είναι στο 1-3 και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που είναι στο 1-3. Οι απουσίες μάλλον μετράνε, αυτό καλοκαινό ζορίζει κάποιες ομάδες, η αλήθεια είναι. Ηγέτη, δεν χρειάζεται να τα λέμε, μεγάλος Νίκος Καλλιόρας. Ένας και μοναδικός Νίκος Καλλιόρας. Ένας και μοναδικός, ο οποίος παίζει και Στεφανινέο Καλλιόρας. Βέβαια. Μπουτκόβαλης ο Μαρίνος, ο MVP του προηγούμενου παιχνιδιού. Που βοηθάει πάρα πολύ τον Καλλιόρα στους πόντους. Ναι. Να πούμε βέβαια, πολύ είναι 5 gold που κάνουν μεγάλο παιχνίδι, με μόλις 5 άτομα κατάφεραν να κερδίσουν τους 6 τον Μαμούθ. Βέβαια, νομίζω μέσα στο Sonic. Όχι, ήταν μέσα στη δεύτερη. Όχι, ναι. Καλά το πήγε. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, στο ιστορικό αγώνα το δικό τους. Με Κοτάκης, κάναν την πρώτη του τσίτα η Πολύχνη 5 Goat. 20 πόντους. 20 πόντους. Είναι αυτό που λέμε, όταν οι Κοτάκης κατεβαίνουν με τους μικρούς. Ναι, όταν θέλουν να τρέξουν το παιχνίδι. Όταν θέλουν να τρέξουν το παιχνίδι, θα το τρέξουν. Με Πουέμπλα πάλι χάσανε. 77-72. Χάσανε και με του Ανατόλιαν 83-82. Κομβικά όλα τα παιχνίδια όμως βλέπεις. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο, τα άλλα είναι κομβικά. Και πήραν τη μεγάλη νίκη με τα Μαμούθ, η οποία του δίνει ψυχολογία τη συνέχεια, πιστεύω. 63-56 το τελικό σκορ. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στην τρίτη θέση. Είναι. Σε ισοβαθμία βέβαια. Σε ισοβαθμία με τα Μαμούθ. Αλλά πήραν αυτή τη νίκη που του αφήνει από κάτω. Ναι. Θα έχουν, ας πούμε, μια καλύτερη κλήρωση. Έχουν το πλεονέκτημα απέναντι στα Μαμούθ. Ναι, τα οποία Μαμούθ είναι και αυτά στο 1-3. Με μακρύ να είναι στο 14,2 μεσόωρος πόντους. Μακρύς, βοηθάει πάρα πολύ. Μεγάλος ηγέτης. Αλλά μεγάλος ηγέτης, εγώ θα έλεγα, είναι μαζί του ο Φαράντος που τον έχω δει σε δύο παιχνίδια. Είναι μεγάλο βουνό με σε ρακέτα. Το παιδί. Δυνατός δηλαδή. Καλύτερα. Βοηθάει πολύ. Εγώ με ένα παιδί μου φύγουν τα ονόματα, έπαιζαν Μακρύς και Μακρύδης στο τελευταίο παιχνίδι. Τον, Α, καλά, τέτοια λάθη. Το Μαμού και πήγα παρά λίγο αργά με τα τέτοια λάθη. Ευτυχώς μάθαμε γρήγορα. Ο ένας ήταν ο Γκάρ, ο άλλος ήταν ο ψηλός. Και για το ιστορικό, παίξανε με τους Ανατόλια Τζαζ το πρώτο μάτς. 88-77 χάσανε. Το παλέψανε βέβαια πάρα πολύ με τους Τζαζ. Είναι ομάδα που παλεύει. Είναι ομάδα που παλεύει μετά. Δεν το αφήνουν. Μεγάλη νίκη απέναντι στους Κοτάκης με 60-34. Πάλι μου μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επιβάλλαν τον ρυθμό του από νωρίς. Ρικάρδο μιλάει. Μας έχουν και κορόιδο, ρε παιδιά. Μας δουλεύουν για το επίθετο. Με Πουέμπλα η ήττα ήρθε πάλι με 66-81 και με πολύ νυφάιβ γκολ στο τελευταίο παιχνίδι. 63-56 που και αυτό κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Είναι ζόρικα τα πράγματα και για τους Κοτάκης. Η αγαπημένη ομάδα. Αδικούνται για μένα που είναι τελευταίοι, αλλά ο μηδενισμός έφαγε. Σε φημινισμός όντως. Ηγέτες σε δύο αγώνες. Πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Χατζιωάννης με 33,5. Ο Χατζιωάννης, ο οποίος να πούμε και είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο μετά το Χοπτερίδη. Μετά το Χοπτερίδη. Εντάξει, δεν μπορώ να βάλω από πάνω το Χοπτερίδη. Καμπά με το Χοπτερίδη δεν μπορούμε να βάλουμε κανένα. Όχι. Είναι διαφήμιση του μπασκετάκι. 33,5 όπως είπες είναι σε δύο ματσιόλες. Αυτό είναι τρομακτικό. Ναι. Ο Κατερίνης ο Χρήστος. Που είχε μέχρι τον πατέρα του. Το Σπύρο τον Κατερίνη. Σωστό. Ο οποίος η Κατερίνη ήταν φιναλίστ στο Winter's Evolution με τους Monsters. Βέβαια. Διαφήμιση εκείνο το παιχνίδι μπάσκετ. Μεγάλοι άνθρωποι πήγαν να κάνουν οι Monsters. Αλλά εγχώμενοι. Αλλά η μπαμπούλας είναι η μπαμπούλας. Λαζαρίδης στα rebound 15 just. Λαζαρίδης ο οποίος είναι ούτε 1,80 νομίζω. Είναι ούτε 1,80. Είναι η ίδια πορεία που έχουμε τον Κωστακίδη. Πώς παίρνει rebound. Ναι. Αλλά είναι πολύ είναι βράχος. Ο Σπύρος. Και ο Τσιγαρίδας να πω τώρα που είδα τους μπασκετόσαυρους. Πώς γίνεται ο Τσιγαρίδας να παίρνει όλα τα rebound. Πώς γίνεται να τελειώνει το παιχνίδι με 15 rebound. Μάλλον είναι το hustle. Μπορεί. Μπορεί να έχει δει hustle λίγο Bo Cruz. Bo Cruz. Bo Cruz ή... Bo Cruz ή Dennis Rodman έχει δει. Ή Ricky Stay. Ένα από τα τρία. Εντάξει. Κορυδεύουμε τον κόσμο. Ricky Stay. Λοιπόν. Κοτάκης με πολύ είναι 5 goat. Κάναν την νίκη με 54-74.
Κάνανε μετά την κακή τα 60-34 που έλειπε ο Λαζαρίδης και ο Χατζιωάννης και το παιχνίδι, ναι, το θυμάμαι. Πολλές απουσίες. Δύο σημαντικές απουσίες θα λέγαμε, αλλάζει ο ρυθμός του αγώνα εκεί μέσα. Με Πουέμπλα κερδίσανε το μεγάλο παιχνίδι, ήταν ο Χατζιωάννης και ο Λαζαρίδης. Γι' αυτό εννοώ ότι η ομάδα είναι άλλη με αυτούς δύο μέσα. Και κάνανε το μηδενισμό της Ανατόλιας Τζανς που τους αφήνει τελευταίους. Αυτό ουσιαστικά τους έχει ρίξει. Τους έχει ρίξει, ναι, τους αφήνει. Πέμπτους αφήνει στον όμιλο. Ναι, και απομένει τώρα το παιχνίδι με τα Μαμού που θα κρυφθεί η θέση. Η καλή θέση πιστεύω στα play-off και το ποιος θα περάσει. Ναι. Ναι. Εγώ. Θα είναι δύσκολο μάτς. Θα είναι πολύ δύσκολο μάτς. Πιστεύω ότι αν οι Κοτάκες δεν έχουν τις απουσίες που είχαν στο πρώτο παιχνίδι με τα Μαμού, πιστεύω θα φτάσουν στη νίκη. Πιστεύω θα το φτάσουν στη νίκη και θα περάσουν κιόλας. Mm-hmm. Αν είναι και υγιείς. Γιατί όχι με μια καλή κλήρωση να. Και όχι καμένη από την παραλία. Ναι. Και όχι καμένη από την παραλία. Σαν κάποιον άλλον, Ρικάρντο Στέ που έπαιξε καμένο. Έπαιξε καμένο. Έπαιξα καμένο, φίλε, ναι. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα. Το έκανα όμως αυτό το πράγμα. Έτσι ξεκαθόλου ή. Όχι, όχι. Εντάξει. Κερδίσαμε εγώ, δεν έτσι ξεκαθόλου. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τρίτο όμιλο. Μάλιστα. Με έξι ομάδες τρίτο όμιλο. Έξι. Έξι. Μαζί μου να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Και εμείς να είμαστε καλά. Έχουμε Sugar Daddies με 4-1. Ζαχαρένι μπαμπάδες. Ζαχαρένι μπαμπάδες. Μπαμπάδες ή κανονικοί μπαμπάδες, το γλυκό οι μπαμπάδες. Ζαχαρένι μπαμπάδες. Μάλλον το γλυκό. Το αφήνουμε πάνω σας. Εσείς ξέρετε. Εσείς ξέρετε, εσείς τα κρίνετε. Θα μας φωτίσετε. Sugar Daddies όπως είπαμε στο 4-1. Ορλάντο Τράτζικ Σαλόνικα και αυτοί στο 4-1. Bad Boys και αυτοί στο 4-1. Bad Boys που κάνανε μεγάλη νίκη χθες. Ναι, εννοείται. Για τον Batman. Ο μεγάλος Batman όλων είναι ο Νικολούδης εκεί μέσα. Ναι. Ο οποίος έχει σαρώσει. Έχει σαρώσει. The Toy Man. Στο 2-3. Καλή. Και η Houston Celtics. Η φυγατρική του στην Boston στο NBA κατάφεραν να πάρουν το πρωτάθλημα. Στους πιο αδιάφορους τελικούς όλων. Στους πιο αδιάφορους τελικούς, η αλήθεια είναι, ναι, αυτό θα λέγαμε. Δηλαδή, όχι να. Όχι ότι είμαι Bulls, αλλά άμα ήταν Bulls στο τελικό, τους Dallas θα τους πέρανε δύο παιχνίδια τουλάχιστον. Ναι, ισχύει. Αν και για μένα έπρεπε να είναι ο τελικός. Έπρεπε να τα πάνε Timberwolves με τους Pacers για μένα. Με τους Pacers. Πολύ ενδιαφέρον τελικός ήταν για μένα, πιστεύω. Πολύ ενδιαφέρον τελικός, αλλά. Εντάξει. Άντε, τους Timberwolves το ακούω. Οι Pacers. Τους κρίμα δεν ήταν, κάναν ωραία χρονιά. Εντάξει. Κάναν δυνατή χρονιά. Ένα παίχτη, κάναν μόνο και αυτή. Όχι, και ένα παίχτη. Εντάξει, κάνε το Σιάκα, μάλλον. Σούγκαρ Ντάντις. Με Σίσκο. Σίσκο. Η έκπληξη θα πω εγώ. Η έκπληξη, δεν τον ξέρω. Ο Ανδρέας Σίσκος. Με 10 πόντους μέσω όρο και Κυριακίδης με 14,9 για τους πόντους. Ο Σίσκος, ο οποίος παραπονιέται κάθε φορά ότι τον κλέβουμε στα στατιστικά και βγάζουμε MVP άλλον αντί να βγάλουμε αυτόν. Τα έχουμε ξαναπεί, μάγκες, όποιος είναι τώρα το ακούστε. Ένα δεκάρικο στο παιδί. Σα στάθηκε να σα βγάλει MVP. Ένα δεκάρικο για το Σίσκο επειδή είναι φιλαράκι, εγώ του δίνω τάλιρο. Άντε καλά. Ένα τάλιρο. Θα κάνω μια έκπτωση, ας πούμε. Μια έκπτωση για το παιδί. Κρίμα είναι. Στο ιστορικό τώρα για του Sugar Dats έχουμε. Πρώτη αγωνιστική με Ορλάντο Τράτζικ χάσανε 72-49. Δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Με του να είσαι καλά. 0-20 άνευ αγώνα στη 10. Ναι. Δεν κατέβηκαν τα παιδιά. Μάλλον δεν ήταν καλά εκείνη τη μέρα. Όχι. Τα νύψια του Batman μετά. Τα νύψια του Batman δυσκολεύτηκαν με στο VAR 70-41. Καμίνι. Καμίνι. Περίεργο. Οκ. Το πώς περνάμε. Το καμίν του Βάο. Καμίν του Βάο, πες το έτσι. Πες το έτσι. Το Βάο είναι καμίν. Το Βάο είναι φούρνος. Φούρνος η αλήθεια είναι, ναι. Έξω έχει 30, μέσα έχει 50. Θα παίξουμε και σε αντίξωση συνθήκες, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι πρέπει, ναι, πρέπει να τα παίξουμε. Τα παιχνιόπεδα. Τα παιχνιόπεδα, μπράβο, μπράβο, μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Τα παιχνιόπεδα, το ημέν. 50-56 κερδίσανε. Και με τους Χόστον 85-40 κερδίσανε. Ο Sugar Daddies, έτσι πως βλέπω, παίζουν μόνο στο VAO. Έχουν παίξει. Ήταν να παίξουν ένα παιχνίδι με τους να είσαι καλά. Στη 10, στη 10, αλλά δεν κατέβηκαν να σε καλά. Μάλλον έχουν το βίσμα. Και παίζουν μόνο VAO. Λες. Είναι βίσμα όμως αυτό. Δεν ξέρω. Άμα κάνεις προπόνηση στο VAO, μάλλον είναι. Πρέπει να γίνει το Ζησόπουλο και τα κανονίζει όλα. Έχεις τώρα ένα όνομα το οποίο. Ένα όνομα, ναι. Δεν κάνει να το πιάνουμε πάρα πολύ στο σώμα μας. Φίλε μου, Ζησόπουλε, ξέρω ότι με αγαπάς και εγώ σε αγαπάω, σε εκτιμάω. Λοιπόν,
Η τραγική Ορλάντο. Η τραγική. Μόνο τραγική δεν είναι. Ναι. Είναι στο 4-1 κι αυτή. Με Βεζιρόγλου και Γιαμούκι ηγέτες. Γιαμούκι ηγέτης στους πόντους με 6,8 μεσόωρο. Ούτε αυτό το περίμενα. Ούτε αυτό το περίμενε κάποιος, ναι. Σπυρίδη, Βοζινίδη βέβαια στα rebound το περίμενα. Mm-hmm. Με 10 και με σχεδόν 9 αντίστοιχα. Και MVP κλασική είναι Σπυρίδης Βοζινίδης. Με 0,4-0,3 MVP. Ρε Γιαμούκι, πώς έχεις κορυδεύσει έτσι και έχεις. Ρε Γιαμούκι, ναι, τι έχεις κάνει εκεί πέρα. Μπράβο. Μάλλον μαζεύουν τα rebound. Μπορεί. Έχω δει MVP με 5 πόντους και 10 rebound. Ναι, βέβαια. Ναι. Έχουν μάθει τώρα όλοι ότι μετράνε παραπάνω τα rebound, τα κλεψίματα και πάνε μόνο εκεί. Γι' αυτό μάλλον βγήκε MVP. 17 rebound. Γι' αυτό μάλλον ο Καρακώστας στην Elite είναι πρωτοσκόρερ. Αλλά να τα λέμε όπως είναι, και ο Καρακώστας πρώτος στα λάθη. Με διαφορά από το δεύτερο. Αυτά δεν τα λέει. Αυτά δεν τα λέει. Αυτά τα κρύβει. Τα κρύβει. Κρύβει. Αυτός. Αυτή είστε. Λοιπόν, ιστορικό αγώνα. Με Sugar Daddy's πρώτη νίκη. Είχαν μπει δυνατά. Γεια σας, κύριε Καρακώστα. Είστε χαιρετίσματα, Καρακώστα. Από το AI. Λοιπόν, με Sugar Daddy's είπαμε κάνα μεγάλη νίκη 72-49. Πήγαν καλά. Με τους να σε καλά το άνευ αγώνα πήραν και αυτοί. Να σε καλά, δυστυχώς δεν. Δεν κατέβηκαν. Αποχαιρέτησαν. Με τα παιχνιόπεδα πάλι κερδίσαν 72-58. Με τους Celtics 33-64. Και κάναν την πρώτη τους ήττα από το ανοίξιο του μπάλκονα. Μόλις χθες. Μόλις χθες. Στην 10 Academy. 79-61 κιόλας. Ήταν η βαριά ήττα. Παίξαν πολύ καλά. Αυτό είναι το κακό σε κάποιες ομάδες. Όταν τρέχεις ελληνικό, μπαίνεις λίγο επαναπαυμένος. Λίγο πιο χαλαρός, θα έλεγα καμιά φορά. Και δεν σου βγαίνει σε καλό. Να πούμε κιόλας ότι μετά την Τζικίδη Γιάννη να έχει 21 πόντους, 7 rebound. Νικολούδης 15 πόντους, 10 rebound. Κλείσαν τον Νικολούδη, δεν κλείσαν τον Τατζικίδη. Τους ξέφυγε ο Τατζικίδης. Τους ξέφυγε άλλος. Πώς ξεγελάσαν έτσι. Εδώ τι έχουμε όμως για Tragic. Tragic MVP ήτανε. Tragic MVP ήτανε Χατζηβακαλέλης. 12 πόντους, 5 rebound. Assist. Assist. Για assist μετράει. Καμία. Καμία assist και βγήκε. Καμία assist. Γενικά δεν είχαν καθόλου σκορ. Μόνο πατήσματα είναι στους 10. Όλοι είναι σε μονοψήφιο. Mm-hmm. Έτσι πάει το πράγμα. Δεν είχαν το Γιαμούκι. Λοιπόν, Γιαμούκι, να, εντάξει, όλα εξηγούνται τώρα. Άμα χάνεις το δεύτερο σκόρερ, έτσι είναι. Όλα έτσι εξηγούνται, δεν υπάρχει. Πώς έχεις γελάσει έτσι, Γιαμούκι. Συνεχίζουμε με τα νύψια του Batman. Τα νύψια του Batman. Να τα περάσουμε στα γρήγορα, φίλου Μιχάλη, γιατί έχουμε κάνει μεγάλη ανάλυση. Βέβαια. Θα ασχοληθούμε με ένα παιχνίδι διαφήμιση, το πρόβο. Νικολούδης Αντζικίδης στους ηγέτες της ομάδας για τους πόντους. Και για τα rebound, και για το efficiency, και για το MVP. Τα έχουν πάρει όλα παραμόζωμα. Ναι. Οι Bad Boys οι οποίοι δεν πήραν την άνοδο για τη Master τώρα το καλοκαίρι. Όχι. Καθώς είχαν μια μεγάλη ήττα στο τέλος, θα πω ότι μέχρι το 12 ήταν πολύ κοντά με τους respect στον τελικό. Στον ναό για κάποιους. Ο Θεός θα τον κάνει ναό, θα λέγαμε. Δεν κατάλαβα. Στον τελικό παίξανε. Ναι, όχι, δεν κατάλαβα. Μια χαρά είναι το γήπεδο. Εντάξει. Ο πρόεδρος πληρώνει. Ο πρόεδρος πληρώνει, το γήπεδο μένει. Λοιπόν, οι Bad Boys. Ρικάρντο γελάει. Ρικάρντο, στεάιβου κουρεστίου, το λέει επίση. Στεάιβου κουρεστίου. Γιατί είναι παιδιά μου κουρεστίου. Ευχαριστώ. Είναι η στεάουβου κουρεστίου η ομάδα. Α, η στεάουα. Α, μάνα, μάνα. Με έχουν μπερδέψει έτσι στο Λύκειο, φίλε μου. Πρώτη Λυκείου καθηγητή με έχει πει στεάουα. Μήπως καθηγητής έπαιζε ένα στοιχηματάκι που και που. Να σου πω την αλήθεια, φαινόταν. Είχε εκεί το γυαλιό ή το παλιότικο τώρα εκεί μέσα στο ΕΠΑΛ. Αγαλά. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε ποιο ΕΠΑΛ? Δεύτερο ΕΠΑΛ ευός μου. Δεύτερο ΕΠΑΛ ευός μου, δυνατό. Φίλε μου, να σου πω όμως, δεύτερο ΕΠΑΛ ευός μου, τρίτη ηλικίου, εγώ τώρα σχολικούς. Φτάσαμε τελικό με Φιγανιώτη. Βέβαια. Τρίτη ηλικίου, εγώ. Δεν έπαιζε μπάσκετ. Το τρίτη ηλικίου που μετά να παίξουμε, έσκασε ο COVID εκείνη τη μέρα. Κλείσαν και δεν παίξαμε. Δευτέρα ηλικίου όμως πήγαμε το Φιγανιώτη και χάσαμε. Έτσι είναι. Ιστορικό, ιστορική όμως Λύκειο Νεάπολης και το φυγάνε μια φράση τελικό. Ισχύει. Με Πιδαράκι. Βέβαια. Όποιος θυμάται Πιδαράκι, ο οποίος είναι με τους Φιωρετσίνα. Φιωρετσίνα. Της Θεσσαλονίκης Φιωρετσίνα. Πολύ, ναι, γιατί έχουμε και στην Αθήνα. Ποια είναι η original όμως? Η Αθηναίοι. Όχι ρε φίλε. Αυτή το φέρανε πρώτη. Όχι με τέτοιο. Του αντιγράψαν. Να πούμε ότι ο Παπαμπίλ. Ο Παπαμπίλ αντέγραψε. Ο Παπαμπίλ αντέγραψε. Όχι ρε Παπαμπίλ. Παπαμπίλ αντέγραψε. Έχει κάνει όμως ωραία ρούχα Παπαμπίλ. Ωραία ρούχα Παπαμπίλ. Ωραία όλες οι Φιωρετσίνα. Πλασάρε τις Φιωρετσίνα. Πλασαριόμαστε. Παπαμπίλ, κοίταξε με. Αλλά δεν αποχαιρετούμε Golden με τίποτα.
Golden State. Δεν αποχαιρετούμε. Ναι, αλλά άμα σου κάσει πρόταση. Αυτές οι ρετσίνες μετά από κάθε παιχνίδι, δεν ξέρω να το κάνει η Φιωρετσίνα. Μήπως είναι τζάμπα το όνομα. Μπορεί. Εμείς εκεί στις χρυσές μπριτζόλες, πιο πολλές ρετσίνες μάλλον πίνουν. Εννοείται. Χρυσές μπριτζόλες. Μπριτζόλες. Εύασμος. Γιατί και ο Αμπέλ τώρα τελευταία έχει την ατύσιο. Τον βλέπεις, έχει χάσει. Δεν πέτει τότε πίνουν έτσι. Δεν τρώει, δεν πίνει. Τι κάνει. Μόνο φιλαράκια βλέπει κάθε μέρα. Μόνο φιλαράκια. Και κάνει και ωραία memes. Ισχύει. Μόνο γι' αυτό είναι βασικά. Αυτή είστε. Μόνο γι' αυτό και για να βγαίνει στα μπουζούκια. Οχ. Τι ακούμε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αμαν. Λοιπόν. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει τώρα μετά από αυτό. Τώρα ναι, ρε φίλε, ναι. Σαν ήφιο του Batman. Σαν ήφιο του Batman. Είπαμε του Σάσε καλά, ρε. Παίξανε με του Celtics, κερδίσανε 62-50. Με του Ντάντι χάσανε. Λοιπόν, Νικολούδη εκεί πέρα. 70-41. Βαριά ήταν. Βαριά ήταν. Τα παιχνιόπεδα τα κερδίσανε 74-87. Κερδίσανε και του Ολάντο Τράτζικ. Όπω βλέπει, υπάρχει μια τριπλή ισοβαθμία εδώ πέρα. Στο 4-1. Με Sugar Daddy, Tragic και Bad Boys. Ναι, οι Bad Boys, εγώ μπορώ να πω ότι ψηλοδικούνται που είναι στην τρίτη θέση. Εμένα θα έπρεπε να είναι λίγο πιο πάνω. Καθώς έχουν πάρει τις νίκες απέναντι τους πιο πάνω. Δεν ξέρω όμως τι μετράει, δεν είμαι εγώ να κρίνω κάτι. Δεν θα έπρεπε βασικά να κάνουν την ήττα. Ναι, αν δεν είχαν κάνει την ήττα θα ήταν και αυτοί σαρωμένοι. Θα έπρεπε να κάνουν την ήττα από τους Daddy's. Και πολύ μεγάλη ήττα. Το 70-41 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα των Bad Boys. Παίζουν μεγάλο ρόλο για απουσίες πάντα στο Summer. Ναι, εννοείται. Μετά έχουμε στην τέταρτη θέση του Toymen. Toymen, τα παιχνιόμετα. Στο 2-3. Κυρίες και κύριοι και λοιπά πλάσματα. Και η Houston. Στο 1-4. Οι οποίοι Houston Celtics και Toymen θα κρίνουν τη θέση τους απέναντι στους Anatolians για τα playoff. Είναι το παιχνίδι που θα κρίνουν πολλά. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πιστεύω θα πέσουν κορμιά. Πολύ δύσκολο το έργο απέναντι στους Jazz, οι οποίοι να θυμίσουμε είναι στο 4-0. Θα πέσουν πολλά κορμιά. Λοιπόν, αυτά και με τον τρίτο όμιλο. Και πάμε στον τέταρτο, ο οποίος είναι και δεν είναι φωτιά, θα έλεγα εγώ. Έχουμε μπασκετόσαυρους Phoenix BC, Σαλόνικα All Stars, Πανικός και οι Τιτάνες της Θεσσαλονίκης. Μπασκετόσαυροι 4-0. Εντάξει, τι να λέμε ρε παιδιά αυτό το... Σάτσαλς Χατζιωάννης να κάνουν πάρτι. Χατζιωάννη δεν είναι, να σε διαβεβαιώσω. Έχει κάνει τα διπλά δελτία του αλλού. Απλά έχει μείνει τώρα ο Σιγητή. Έχει μείνει εκεί πέρα, είναι αλλού. Πλέον δεν θέλει να έχει φάει χοπτερίδη όμω. Εντάξει, εντάξει. Ή ο κύριο Χρυστοδουλίδη, αν λέγαμε. Ο κύριο Χρυστοδουλίδη, πάρα πολύ καλό, να το πούμε αυτό. Και ο Γαρδάνη. Αυτό που κάνει διαφορά στου μπασκετό αφού είναι ότι έχουν τα πιστολέρια Νίκ Στράτζαλη. Νίκ Στράτζαλη και τον Γαρδάνη, τον Γιάννη. Οι οποίοι εγώ έχω δει τον Γαρδάνη όποτε πάω και τον βλέπω σε μάτ. Ξεκινάει με ένα στα ένα. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν χάσει το πρώτο τρίποντο θα αλλάξει όλο το παιχνίδι, αλλά μάλλον δεν χάνει. Ο Νίκ Στράτζαλης, να πούμε επίσης ότι για να το χάσει το πρώτο, να χάσει το δεύτερο, να χάσει το τρίτο, θα συνεχίζει να σουτάρει. Είναι το ψωμί του. Είναι το mindset του σουτέρα. Πώς απλώνει εγώ βούτυρο στο ψωμί, αυτό είναι το τρίποντο. Έτσι είναι το τριποντάκι του. Το τριποντάκι του στη 10 συγκεκριμένα κιόλα. Ναι. Στη 10 δεν χάνει. Στη 10 δεν χάνει. Δηλαδή, το over 2,5 τρίποντα. Είναι. Σπάει το κοντέρ, δεν μπορούμε να το παίξουμε πλέον. Είναι στο. 1-20. Εγώ πήγα να το παίξω, μου κράσε το σύστημα, δεν μ' άφησε. Μου φαίνεται λεφτά. Σου λέει στοίχημα. Αμέ. Έτσι πάει. Και έχουμε και λέμε. Μπέτσον, αδερφέ. Όχι το Στράτζαλι, παίξω over 4 αν θέλει. Ανέβασε λίγο τι αποδόσει να βγάλει. Ανέβασε λίγο, ναι, να βγάλουμε κι εμεί. Μα να μην χάσει λεφτά. Α, δεν πάει. Να χάσει. Να χάσει αν κερδίσει. Λοιπόν, ιστορικό αγώνων. Ξεκίνησαν με τους All Stars, ήμουν σε γραμματείας και είναι το παιχνίδι. All Stars, που να πούμε, οι All Stars, fun fact, από τις πιο παλιές ομάδες που έχουμε στο μπασκετάκι. Ναι. Κατεβαίνουν σταθερά κάθε χρόνο. Αυτοί και οι Titans. Αυτοί και οι Titans, ναι, ισχύει. Και οι μπασκετόσαυροι είναι. Και οι μπασκετόσαυροι είναι. Είναι νομίζω 2 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Για να μιλάμε 3. Λοιπόν, κερδίσανε τους All Stars για 10 πόντους, 62-52 στην 10. Τον Πανικάρα τον κερδίσανε. Ήταν διαφήμιση αυτό το παιχνίδι, αδερφέ μου. Έπαιζα εγώ μετά. Και ήμουν πίσω, το έβλεπα. 57, και 58. Κρίθηκε στην τελευταία φάση. Time out πήρανε και βγάλανε ωραίο play με Γαρδάνη και Στράτζα να συνεργάζονται για να βάλουν Στράτζα στο τελικό. Oh. Όταν λέμε ότι είσαι ηγέτης, είσαι ηγέτης. Είσαι ηγέτης. Ο Πανικός εδώ πέρα το πάλεψε στα ίσα. Να ναι. Το πούμε αυτό. Οι οποίοι από ό,τι ισχύει, Καναδική θα νομίζω το τελευταίο σφύριγμα. Αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε τώρα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε εδώ να σχολιάσουμε. Ο Πανικάρας νομίζω έκανε τη μεγαλύτερη. Τη μεγαλύτερη εξέδρα. Ναι. Λοιπόν, με τους Τιτάνες 88-57 νίκη. Νίκη. Ασυγική. Βέβαια. Και με τους Phoenix πριν δύο μέρες 61-83.
Που το πρώτο μου έρχονταν τα derby. Το έβλεπα. Μας κόπηκε και το live εκείνο. Ναι. Κόπηκε. Ποιο θέλει. Κοπανιόμαστε τώρα. Δεν γίνεται. Το live λοιπόν, μέσα. Το live να πούμε. Μια δουλειά είχες. Λοιπόν, Phoenix. Οι οποίοι όταν είδα τους Phoenix έπαθα πλάκα. 3-1 οι Phoenix. 3-1. Έχουν το μεγάλο Τσαπάρα. Ναι, εννοείται. Ο οποίος, τον είπα Τσαπάρα στο πρώτο, όταν τον πρώτο είδα. Δεν είπα... Παιδιά, βάλτε ένα τόνο, ρε, φίλε. Στα ονόματα. Μην κάνουμε και εμείς τα λάθη. Μετά μας κράζουν και έχουν και δίκιο. Και Δημητρίου επίσης. Ναι. Έχουν βέβαια τα βουνά, τα αδέρφια, η Σκλέπη. Ναι, τέτοιο. Δεν περνάει, είναι δίδυμη πύργη, δεν περνάει. Δίδυμη πύργη, μόνο το αεροπλάνο. Όχι. Εντάξει, θα το κόψουμε, θα μας βάλουν μέσα. Λοιπόν, στο ιστορικό αγώνων η Phoenix. Κερδίσανε Titans, 61-78, All Stars 59-60, κομβικό. Πανικό, 83-57 και κάναν την κακή τους ήττα απέναντι στους Μασχετόσαυρους. Που ήταν το ντέρμπι της αγωνιστικής για το οποίο θα βγει πρώτος. Που εντάξει, από τη στιγμή που έχουν πάρει τους άλλους τρεις. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Είχαν δικαίωμα για ένα λάθος με τους Μπασκετόσαυρους. Ναι, απλά θα θέλανε αυτή την καλύτερη κλήρωση. Ναι, να πλασαριστούν καλύτερα. Να πλασαριστούν καλύτερα. Οι οποίοι για να δούμε τι πλασαρίστηκαν. Α, με τον Μπασκετάκι. Ευχαριστούμε. Με Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Με Chicken Nuggets έχουν καλή κλήρωση. Έχουν καλή κλήρωση. All Stars. Οι οποίοι All Stars, μεγάλοι, πήραν δύο μικρούς. Τον βγήκε και MVP, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Ο ένας είναι ο... Εγκεφαλικό, ρε. Εγκεφαλικό. Τα κολλήσαμε. Ναι, τα πάθαμε όλα. Τώρα λίγο... Ο ένας είναι ο Μαυροχωρίδης. Μπράβο. Ο οποίος είναι δυνατό παιδί, παλεύει πάρα πολύ. Και ο άλλος είναι ο Χατζικάτι. Πώς? Χατζιπέτρου. Χατζιπέτρου. Ο Χατζιπέτρου. Ο οποίος βγήκε MVP με 9 πόντους και πολλά rebound πάλι. Ματούλας Μπέτσιος να πούμε για τους πόντους. Ναι. Καλά, Ματούλας. Τα πετάει από το σπίτι του. Ναι. Άμα ξέρεις, ξέρεις. Λοιπόν, κερδίσαν τον Πανικό 58-49 στην πρώτη αγωνιστική. Όχι. Μάλλον γίνει ένα μπέρδεμα εδώ. Με τους Μπασκετόσαυρους. Όπα. Με τους Μπασκετόσαυρους χάσαν 62-52. Χάσαν τους Φίνιξ 59-60 σε κρίσιμο παιχνίδι. Και κερδίσαν τους Titans 56-58 σε επίσημο παιχνίδι. Μεγάλη νίκη αυτή με τους Titans. Κάνουν κομβικές νίκες και αυτό είναι ψηλά. Όπου είναι το Derby Σαλόνικα, όπως το έχουμε ονομάσει. Το All Stars με Titans. Είναι το Derby Σαλόνικα. Είναι το Derby Σαλόνικα. Οι Titans με τους μεγάλους. Ναι, πώς είναι κάτι μάτσε Boca Juniors River Plate. Έτσι είναι και αυτό. Παρτιζάν Ερυθρός, Ολυμπιακός Παοκάρης. Και τα σχετικά. Και... Πανιόνιος Μίλων. Μπρο... τι είπαμε τώρα, τι ματσάρα. Ο οποίος Μίλων δεν θα κατέβει τελικά. Δεν θα κατέβει στην Α1. Όχι. Αλήθεια. Θα κλείσει με 12 ομάδες τελικά, δεν θα ανέβει ο Ηρακλής. Δεν θα ανέβει ο Ηρακλής, εντάξει. Θα ανέβει όμως Πανιωνιάρα. Πανιωνιάρα το ακούω. Γυρνάει πίσω εκεί που ήθελε. Και εκεί που αξίζει. Εκεί που αξίζει, η αλήθεια είναι να λέμε ότι αξίζει. Αλλά κρίμα το Μίλων, εγώ δεν θα ήθελα να το δω στην Α1. Δύο ομάδες Νέα Μίλη στην Α1. Για φαντάσου το. Θα γινότανε χαμός Νέας Μήνης βασικά. Κελιός Νέας Μήνης, ναι. Λοιπόν, πανικός. Χαμός που γίνεται όμως αλλού. Για πες μου. Στο γήπεδο όταν είναι ο πανικάρας μέσα. Ναι. Λοιπόν. Ή θα το μισείς να τον αγαπάς. Ή θα το μισείς να τον αγαπάς. Ένα από τα δύο. Κάτι ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Δηλαδή αν το συμπαθείς και όχι. Καραφώτης Αντωνάκης. Καραφώτης ο οποίος είναι ο μικρότερος στην παρέα. Και είναι τρομερός ηγέτης. Δηλαδή παλεύει πάρα πολύ. Αλλά Αντωνάκης είναι Αντωνάκης. Αυτή η παλιά καραβάνα του πανικού δεν υπάρχει. Είναι μεγάλος παίκτης. Είναι πρόεδρος, φροντιστής, προπονητής, παίχτης, γενικός διευθυντής. Τα πάντα όλα είναι. Όνομα και πράγμα ο κύριος Αντωνάκης. Όπου να πούμε κιόλας το ιστορικό του πανικού ξεκίνησε με ήττα απέναντι στους Θεσσαλονίκη All Stars με 58-49. Πήραν τη μεγάλη νίκη με 57-49 με τους Τιτάνες. Κάναν την κομβική ήττα για ένα πόντο από τους Μπασκετόσαυρους. Και χάσαν και από τους Phoenix 83-57. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει κάνει δύο ήττες κομβικές ή μία ήττα με τους μπασκετόσαυρους. Θα μπορούσαν να ήταν και πιο πάνω έτσι, πιστεύω. Η οποία παίζει δομημένο μπάσκετ. Δεν κάνουν πολλές κινήσεις. Ναι, παίζουν. Θα παίξουν το συστηματάκι τους, θα γυρίσουν την μπάλα, άμα βρουν το κενό σου το πάρουν. Δεν θα κάνουν κάτι τρελό. Όμορφο δεν θα τρέξουν μπροστά. Όμορφο μπάσκετ.
Οι οποίοι πανικόσαν να ανταγωνιστούν τους Titans για το ποιος θα πάρει τη θέση του απέναντι στους Jackals. Δηλαδή, πολύ δύσκολο. Δύσκολη η κλήρωσή τους δυστυχώς. Οι οποίοι σαν λίγα Titans είναι στο 0-4 και δεν το περίμενα καθόλου. Ούτε εγώ, τους είδα, είναι καλή ομάδα. Να μην πάρουν ούτε μία νίκη. Με τον Αξά και τον γνωστό τραγούδιο. Ναι, Δελανδρέας Αξάς. Ο οποίος εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ο Καλογύρου. Να το πω. Πολύ καλός, Μιχάλη Καλογύρου, ο οποίος είναι. Ναι, χάσλερ. Ο οποίος είναι χάσλερ και γι' αυτό το λόγο παίρνει και τα rebound, να πούμε. Παίρνει rebound, κάνει πράγμα. Και εμένα μου αρέσει και ο Βανδύρας. Πολύ ωραίο γκαράκι που έχουν. Καλός ο Βανδύρας. Καλός. Βλέπει ωραία γήπεδο ο Βανδύρας, βασικά. Δημιουργεί πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Έχουν τον Άξα μπροστά να τρέχει το μηχανάκι. Έχουν το μηχανάκι, έχουν και τον ψηλό. Τον. Πώς το λέγανε. Ο Δελανδρέα. Όχι, ο Δελανδρέα. Είναι ένα άλλο ψηλό που τον είχα δει εγώ σε μια μετάδοση. Κάτι θα σου πω τώρα, λοιπόν. Είναι ο Καλαθάς. Ο Καλαθάς. Είχε πάρα πολύ ωραίο χουκάκι, το οποίο για μένα θέλει τέχνη. Για να το κάνει τόσο ωραίο, για να μην μπορούν να σε κόψουν. Είναι δουλεμένο αυτό. Είναι δουλεμένο. Είναι δουλεμένο και φαίνεται. Είναι. Πώς είναι η πουλική κίνηση, η μαχαιριά από πίσω. Έτσι είναι και το χουκάκι. Έτσι, δηλαδή, περιμένει ότι θα σηκωθεί, αλλά την πετάει και. Ψάχνει την μπάλα. Δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Δεν καταλαβαίνεις ότι σούταρε το παιδί. Απλά βλέπεις την μπάλα να κατεβαίνει από το διχτάκι εκεί τελείως. Ναι. Κατεβαίνει. Και λες, φίλε, τώρα εντάξει, είμαι τραγικός παίκτης. Λοιπόν, οι Titans, οι οποίοι έχουν κάνει δυστυχώς κακές ήττες, 61-76 με Phoenix, 57-49 με Πανικό, Μπασκετόσαυρος 88-57 και 56-58 με τους All Stars. Θα παιχτεί η θέση του σε τα playoff απέναντι στον Πανικό, όπως είπαμε. Θα τα δώσουν όλα, πιστεύω. Πιστεύω ότι αν κατέβουν συγκεντρωμένοι. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι. Πολύ δυνατό ντέρμπι με Πανικό Titans. Σίγουρα. Σίγουρα. Θα είναι πάρα πολύ, αλλά με τον Πανικάρα στην κερκίδα. Με τον Πανικάρα στην κερκίδα δεν μπορεί να κάνει πολλά. Είναι, ναι, είναι ζώρικο το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Για τα playoff τη θέση έχουν κλείσει οι Jackals. Έχουν την καλύτερη κλήρωση μέχρι στιγμής. Οι οποίοι, όπως βλέπω εδώ, ναι. Δυστυχώς δεν θα έχουμε τελικό μπασκετό σε Jackals. Όπως τα βλέπω. Γιατί θα παιχτούν στο final four, πιστεύω αυτοί οι δύο. Αν μαζευτούν σε όλα τα παιχνίδια οι καλύτεροι τους παίχτες. Έχουμε πολύ Five Goat η οποία έχει κλείσει τη θέση της. Η Puebla επίσης. Και η Μπασκετόσαυρη από τη μία πλευρά, όπως είπαμε. Οι Jazz έχουν μια καλή θέση. Οι Chicken Nuggets. Οι Chicken Nuggets. Οι Phoenix, All Stars, Rattles. Και περιμένουμε τώρα Μαμούθι Κοτάκης. The Toy Man ή Houston. Sky's the Limited Ballers. Και το Titans, Πανικός. Αυτά περιμένουμε. Να δούμε λίγο πώς θα γίνουν οι θέσεις. Πολύ δυνατό παιχνίδι στα ημιτελικά Jackal Μπασκετόσαυρη. Ναι, αυτό θα πρέπει να είναι σίγουρα live. Φίλε μου Ζώη, δεν ξέρω ποιος θα κανονίζει, πώς θα κάνετε. Πρέπει να δούμε live μετάδοση. Αυτό το... πρέπει να γίνει στη 10, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Στη 10, ναι, ανοίξει τρα, προφανώς. Και να δούμε μπασκετάλα. Και απ' την άλλη βέβαια, υπάρχει περίπτωση να πέσουν μαζί Phoenix BC με Jazz. Ωραίο. Και αυτό καλό. Ωραίο. Εκεί θα έχει τη μεγαλύτερη δυσκολία ο φίλος μας ο Μπαντής, πρώτος του rebounder της ομάδας του. Ισχύει, εκεί θα δυσκολευτεί. Απέναντι στα βουνά, θα μπορέσει. Δεν θα μπορέσει. Ξέρει να δουλεύει τα χέρια του. Ξέρει να δουλεύει τα χέρια του. Τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα. Αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο, θα ήξερα. Λοιπόν. Αυτά ήταν με τους ομίλους. Εγώ θέλω να αναλύσουμε σίγουρα τα. Στατιστικά. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Θεόδωρος Κωστακίδης είναι ο πρώτος σκόρερ. Με τέτοιο μέσο όρο έχω πάθει πλάκα. 50,3 πόντους μέσο όρο. Να τα πιάσουμε πάρα πολύ. Πιάσουμε λίγο τους πρώτους τρεις σκόρερ, εγώ θα πω. Δεύτερος Καραφώτης από Πανικό. Καραφώτης με 27,8, είπαμε ο μικρός Σαρώνη. Και σε μια ομάδα η οποία είναι στο 1-3. Έχουν μια νίκη, 1-3, 1-4. Είναι μια ομάδα που παλεύει τη θέση της τώρα. Είναι μια ομάδα που παλεύει τη θέση της και. Έχουν τον δεύτερο σκόρε σε όλη τη λίγα. Ναι, ό,τι πρέπει. Όπως οι Στέικ έχουν τον πρώτο. Ναι. Πρώτο σασί σε όλη τη λίγα και δεν πέρασαν. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνετε γιατί πόλεμο μιλάμε. Ναι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όποιος ξέρει ποιος είναι ο πρώτος assist στην Master, αν μπει να το δει. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θυμούμε. Αν μπει να το τσεκάρει, να τα συμπεράσει τα δικά σας. Από ρο αρχίζει το όνομά του. Λοιπόν, και τρίτο σκόρε Χατζημανουήλ από Ανατόλιανς. Να, μάλλον γιατί είναι τόσο ψηλά. 29 πόντους just. Ναι. Σε efficiency, εντάξει, Κωστακίδης αναμενόμενο.
Καραφώτης αναμενόμενο, Χατζημανουήλ αναμενόμενο. Το ίδιο. Είπαμε ο Καρακώστας. Με μελετάει πάλι. Ρε φίλε, Κωνσταντίνε. Πάλι με μελετάει. Δεν γίνεται. Μας έχεις ματιάξει από τη δουλειά, ρε φίλε. Ο Κωστακίδης, το είπαμε, είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού. Εγώ δεν το παίρνω, μα τον βλέπω μπροστά μου και του λέω, εσύ τι κάνεις εδώ. Ναι. Μετά, ακόμα καλύτερη μεταγραφή που κάνανε, η Steak. Το Στέφανο τον Γκόζη. Μπράβο, μπράβο. Στέφανο Γκόζη. Ναι, ναι. Τέτοιο θηρίο δεν έχω ξαναδεί, αλήθεια. Τον αδικήσαμε. Στα rebound. Νταβίδη. Νταβίδη. Ο συμπατριώτης μου θα πω εγώ. Βεβαίως. Που η Μεγάλη Αλβανία, δεν ξέρω αν πρόσεξες, 2-2 την Κροατία. Καλά, φοβερό. Κηδεία, κηδεία τις λίγες. Πολύ καλό. Δηλαδή του στείλαμε πίσω στην Κροατία πλέον. Το τελευταίο δεκαλεπτάκι ήταν. Ήταν και τον γκολ, να ξέρει, εγώ έσπασα όλο το σπίτι μου. Οι γονείς μου λένε τι είπατε. Αν τώρα να του εξηγήσει. Αν τώρα να του εξηγήσει ότι η Αλβανία έβγαλε 2-2. Και α πούνε, μα έβγαλε ισοπαλία. Ναι, αλλά έχω ευκαιρία να περάσω. Ισχύει. Τώρα μα τι σου πει τώρα. Αν μα τι σου με την Ισπανία. Οπα. Οπα. Θα το δώσει άραγε Ισπανία. Θα το δώσει άραγε. Μείνετε μαζί μας για να δείτε τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, Λαζαρίδης, ο Γεώργιος από Ευκαρπία. 10,5 μέσο όρο. Mm-hmm. Και ο Λιάκος ο Πρόδρομος από Μαμούθ. Να και κάτι που επίσης δεν το περίμενα. Τον Καραγιάννη περίμενα να σου πω, που είναι τέταρτος. Ναι. Άρα από πάνω. Στα επιθετικά rebound είναι ο Νικολαίδης, δυναμικός παίχτης. Okay. Έχει 5 επιθετικά ένα παιχνίδι. Κατζικίδης Χρήστος. Oh. 6 ένα παιχνίδι. Ξέρεις ποιος είναι πρώτος σε επιθετικά rebound όμως. Οι πρώτοι δύο στη Master. Θα κάνουμε Master, δεν πρέπει, αλλά πρέπει. Ξέρεις ποιος είναι. Για πες μου. Ο φίλος μου Γιάννουσης. Α! Ξέρεις ποιος είναι. Ποιος. Ο Στεάι. Λέγε ρε. Όταν έχει η ομάδα τους πρώτους στα επιθετικά rebound, πώς θα χάσεις. Εδώ το μας τυχαίνει αυτό. Μας έχει χειράσει τσίπουρα, παιδιά. Α, ωραία. Ο φίλος μας ο Βαθιάδης. Πω, πω. Ευχαριστούμε, Τέο. Στέγνωσε το σώμα μας τόση ώρα. Το λαιμό μας στέγνωσε. Αλλά μόνο για μπλα μπλα είμαστε σε αυτή τη ζωή εμείς. Μπράβο, μόνο για μπλα μπλα και για καβλάντα είμαστε. Για τέτοια είμαστε. Λοιπόν, τα Τζικίδης είναι δεύτερος επιθετικά και ο Παρπόρης. Από Ορλάντο Τράτζικ. Αν θέλετε βγάζω τσίπουρο μετά. Ρετσίνες θα βγάλω μετά. Να πιούμε στην υγεία του πρόεδρου τον Στέικ. Δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ. Ο οποίος και να είναι ρετσίνες είπε. Μετά το 2-2 αυστηρά. Μα κερνάει όλου ή μόνο σα. Εντάξει, όχι και όλου. Αλλά για σένα και το Θεό Αντώνη μπορεί να κάνει μια εξέλιξη. Ωραία. Λοιπόν, αμυντικά rebound. Δαβίδη Σαρώνη με 13,7. 13,7. Ο Αλντορέλ. Λαζαρίδη από Ράντλ Σαρώνη. Και ο Μαυροχωρίδη Σαρώνη. Κοντά γενικότερα. Κοντά είναι. Ακολουθεί και ο Στεριόπουλο κατά τον Μαυροχωρίδη. Τον απειλεί ο Στεριόπουλο τον Μαυροχωρίδη. Πέραν του φάει τη θέση. Στα κλεψίματα ο Κωστακίδη είναι ο κλέφτη τη Λίγκα. 3,7 μέσο όρο. Εντάξει, και έχει κλέψει 30 σάρκα από το πορτοφόλι όλων. Εντάξει, με τέτοια άμυνα που παίζει λογικό. Πιέζει πάρα πολύ. Στεριόπουλος και αυτός κλέφτης μεγάλος. Με 2,8 μέσο όρο και Χαλεπλής τρίτος από Τράτζικ με 3,3. Είναι πολύ τέτοιο. Είναι κοντά στα κλεψίματα όλοι. Στα κοψίματα, Νταβίδη. Συνεχίζει ο Νταβίδη. Rim Protector. Στη ρακέτα δεν μπαίνει κανείς. Ναι, βλέπεις Νταβίδη και λες όπα. Κάτσε στο άλλο. Το ίδιο λες και για το Στεάι. Δεν ξέρω αν είναι στην τούμπα που έφαγε ο Στεάι. Έφαγε μεγάλη τούμπα. Την είδες. Όποιος δεν την είδε, παιδιά, τρίτο δεκάλεπτο κάπου εκεί στη μέση. Πάει ένας από τους αρχαίους να κάνει τέτοιο, κάνει μια προσποίηση και ο Στεάι έφαγε μια τούμπα. Ο Στεάι έφαγε μια τούμπα. Εγώ όταν το είδα, τρόμαξα λίγο να σου πω την αλήθεια. Εγώ τα είδα όλα. Το κεφάλι. Το δες όλο. Τα είδα όλα. Τα είδα όλα. Ρικάρδο γυρνάει. Ρικάρδο γυρνάει. Είναι σε ρέντα ο ηχολήπτης. Βλέπεις. Αυτό το AI μας έχει φάει τη ζωή. Μαυροχωρίδης ακολουθεί στα μπλοκ αυτός. Και ο Μουσαλάμ. Μουσαλάμ. Από Chicken Nuggets. Με 2,5 μέσο όρο. Αυτά πάμε τώρα στην assist. Στην assist δηλαδή, λοιπόν. Εδώ είναι ο master. Assist κατηγορία μπορώ να την ονομάσω ο Μιχάλης Κουρδάκης. Ναι. Επίσης. Έχουμε πρώτο το Σεριόπουλο με 6 assist μέσω όρο ένα παιχνίδι. Άμα ξαναδιαβάζει το παιχνίδι, ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι. Ναι. Άμα ξαναδιαβάζει. Ακολουθεί ο Μπαλάσκας στους Ισπανικούς, που είναι καλός παίχτης, όσο τον έχω δει. Και ο Τσαπάρας, ο δημιουργικός Τσαπάρας. Ο αγαπημένος του Τσαπάρας. Ναι. Πολύ καλός παίχτης. Κορυφαίει σε τρίποντα, δηλαδή το αντίθετο της AI. Ναι, εδώ τώρα φίλε μου, Στράτζαλι, τι είσαι έκτος.
Ισχύει, τι έγινε. Γιατί εδώ είσαι έκτος. Γιατί είσαι έκτος. Μάλλον ο Κωστακίδης τώρα εκεί πάλι κοπανάει 100.000 τρίποντα. Τι 6,7 μέσο όρο τρίποντα, ρε. Φίλε, πώς βάζεις 6,7, μάθω μου λίγο. Τόσο αλλά στεά, είδες. Έβαλε το κρίσιμο για το steak. Δεν είναι Γιολβάνης βέβαια ο στεά. Όχι, εντάξει. Σαν να Γιολβάνη, στάρι χωρίς έλεος. Παπαδόπουλος Δημήτρης από Phoenix. Και Νταβίδη πάλι. Νταβίδη, ο ψηλός τώρα κοπανάει τρίποντα. Κοπανάει τρίποντα και κοπανάει για αρκετά τρίποντα. 5,7 μισό όρο. Κοπανάει. Τώρα... μάλλον θα πάω στον Πατριώτη να το πω αδερφούλη, μάθημα λίγο. Και δεν Νταβίδη, άμα ακούς. Μάθημα λίγο. Από Τύρα να είμαι. Okay. Τα μάθω, μάθω λίγο να σου τα λέω γιατί δεν ξέρω. Τα λάθη να τα πούμε. Λοιπόν, τα λάθη. Εδώ αδικείται λίγο ο Στεριόπουλος από άλλα. Όταν δημιουργείς ταυτόχρονα θα πας να κάνεις και λάθη. Ναι, όταν παίρνεις πολλές επιθέσεις πάνω σου. Ναι. 5 λάθη μέσω όρο. Αυτός κάνει λάθος στις πάσεις γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει. Ο κύριος Καρακώστας δεν ξέρω πώς κάνει λάθος και είναι πρώτος εκεί στην Elite. Αυτός θα μου πει. Δεν έχω δει μάτσες από τότε που έφυγα. Ναι, μπορεί να πληρώνει και κάποιον, δεν ξέρουμε. Λες. Θα μπορούσε. Αφού έχει το βίσμα του εκεί, το βουλά, λα, λα, λα και. Έχει το βίσμα του. Λοιπόν, Λαγινίδης, Θεόδωρος από. Καλά. Ζαλισμένοι από το πρωινό ξύπνημα μας. Τα τσίπουρα. Τα τσίπουρα. Άρε τέλο, τι μας κάνεις. Και ο Καμπέρης από Chicken Nuggets. Αυτά. Με 5 μέσο όρο και αυτά. Αυτά. Τα ολίγα. Τα ολίγα. Ήταν για την development μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Ναι. Σίγουρα θα έχουμε πολύ ωραία παιχνίδια στα play-off. Θα έχουμε να μιλήσουμε για πολύ πράγμα. Ναι, εννοείται. Εγώ θα δούμε λίγο και τα top 10 των ομάδων. Δηλαδή, πού βρίσκονται, ναι. Λοιπόν, καλύτερη επίθεση στο μπασκετάκι. Είναι μπασκετός αύριο. Μπασκετός αύριο. Μάλιστα. Αν μου πεις γιατί. Ποιος ξέρει. Ένας έως ξέρει. Ένας έως ξέρει. Βέβαια, δεύτερη που είναι η Πουέμπλα, με όχι τόσο μεγάλη διαφορά, εκεί ξέρεις τι γίνεται. Άμα έχεις τον Κωσακίδη να βαράει 30 σε κάθε παιχνίδι. Έτσι είναι. Και τρίτη, Φίνιξ. Φίνιξ. Έτσι είναι. Δεν το περίμενα. Πολύ ωραίο πράγμα. Μπράβο θα πω εγώ. Μπράβο στους Phoenix. Μπράβο στους Phoenix. Έχουν ωραία επίθεση. Λοιπόν, καλύτερη ομάδα σε efficiency. Anatolian Jazz. Πώς. Ένα όνομα θα πω. Μπαντής. Γιώργος Μπαντής. Άμα βγάζεις efficiency 20 σε κάθε παιχνίδι. Έτσι είναι. Μπασκετός αύριο. Δεύτερη, όχι με μεγάλη διαφορά. Όχι με μεγάλη διαφορά. 0,7. Και τρίτη, πάλι Phoenix. Πάλι Phoenix. Μπράβο στους Phoenix. Μήπως κάνουν τίποτα και με το efficiency, δεν ξέρω. Θα έχουν πειράξει τίποτα. Πόσα λεφτά σκάτε, ρε. Για πείτε μας, να ξέρουμε. Σε rebound. Η Μαμούθ. Μαμούθ. Μπράβο. Ναι. Με τον Λιάκο εκεί να σαρώνει. Και δεύτερη. Η Ράτλερς. Η Ράτλερς με τον Σεργιόπουλο. Τρίτη πάλι μπασκετόσαυρη. Η ποιή μπασκετόσαυρη είναι λόγω κύριου Πάλα. Κύριου Παλά. Κύριος Πάλας. Κύριος Πάλας με αυτό είναι... το μουσί του το ωραίο. Ναι, πάει σαρώνει τα rebound. Το τριμαρισμένο. Τέτοιο θεριό δεν έχω ξαναδεί στη ρακέτα. Σαν το είναι Πάλα. Επιθετικά rebound. Η Tragic. Η Tragic. Μπράβο. Με 60 επιθετικά rebound. 12 σε κάθε παιχνίδι. Και δεύτερη Titans. Δεύτερη Titans. Χάρη στον κύριο Καλογύρου. Ναι. Ο οποίος είχε έρθει μαυρισμένος για μένα από το γραφείο, με είπε. Εκεί τα φώτα. Μα είμαι στην παραλία, αλλά έχει το γραφείο, τα φώτα πέφτουν πάνω. Όλα, ο οποίος κύριος Καλογύρου, να πούμε ότι είναι και shredded, έτσι. Είναι κομμάτια. Είναι κομμάτια. Είναι κομμάτια. Δεν ξέρω πώς είναι καταφέρει αυτό. Δεν ξέρω. Μάλλον. Κρεατίνη, μάλλον λίγο πρέπει να την κόψουν. Φαίνεται, να ξέρεις, φαίνεται. Κάνει μπαμ. Κάνει μπαμ, αλλά είναι σε κάτω. Έχει τον όγκο του, έχει το κάτω. Αμυντικά rebound πρώτη, Rattlers, δεύτερη Mammoth, τρίτη 5 gold. Νταβίδη κάνει δουλειά και τους έχει τέτοιο. Σε κλεψίματα λοιπόν, οι πρωτοφολάδες της λίγκας είναι η Puebla. Αλλά μάλλον ο κύριος πρωτοφολάς είναι ο Κωστακίδης. Ναι, άμα κάνεις 6 και 7 κλεψίματα σκομμάτ. Έτσι είναι. Ακολουθούν οι μπασκετόσαυροι, οι οποίοι του πάνε σε σύνολο, δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο κλέφτη. Όχι, ναι, κλέβουν όλοι, είναι όλοι οι πορτοφολάδες εκεί. Ναι, άμα πάω εγώ, μάλλον θα γίνουμε πρώτοι. Αυτά τα λες, δεν τα λέω εγώ, να το πούμε αυτό. Ναι. Και οι Rattles ακολουθούν με τα κλεψίματα. Λοιπόν, πρώτοι σε τρίποντα. Εντάξει. Ο Μίστερ Τρίποντα. Ο κύριος Θεόδωρος πάλι κάνει δουλειά. Εντάξει, εδώ οι μπασκετόσαυροι είναι τρίτη. Μπασκετός έπρεπε εδώ είναι τρίτη. Ο Στράτζαλ ο Σόζη. Ο Στράτζαλ ο Σόζη και όχι μόνο. Η Πουέμπλα όπου είναι σε ισοβαθμία με Phoenix BC. Αλλά. 38. Θα κρυθούν πολλά στα playoff. Τι θα βάλει πιο πολλά είναι πάλι εκεί πέρα. Λοιπόν, και top 10 σε λάθη. Η Ορλάντο Τράτζικ εδώ είναι. Τράτζικ όντω. Με 14,2. 14,2 και έχουν μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Κι σαν να σε σύνολο λαθών.
Ναι, ισχύει. Οι All Stars έχουν πολλά και αυτοί λάθη. Η Μαμούθ απ' την άλλη και αυτοί έχουν λάθη. Τι σοβαθμοί με τους Air Bowlers. Ναι, ακριβώς ναι, ναι. Το ίδιο έχουν. Αυτά είναι. Αυτά. Αυτά. Αυτοί ήμασταν κύριοι. Αυτοί ήμασταν κύριοι. Λοιπόν, τώρα να πούμε προγνωστικά. Νωρίς είναι. Νωρίς είναι ακόμα, είναι η αλήθεια. Νωρίς είναι, πιστεύω. Έχουμε δώσει σίγουρα βασικά Jackals με τελικό. Και εσύ Jackals, και τελικό. Jackals Final Four. Και τώρα που είδαμε πώς θα πέσει η κλήρωση, εγώ πιστεύω. Πιστεύω και μάλλον θα λέξω αν θα βγω σωστός. Πιστεύω ένας από το ζευγάρι Jackals Μασκετόσαμερ θα είναι και ο πρωταθλητής φέτος. Για το Summer. Μασκετόσαμερ θα παίζουν με Πουέμπλα. Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά. Μασκετόσαμερ. Με το χοπτερίδι δεν χάνεις. Με χοπτερίδι δεν χάνεις ποτέ. Δεν χάνεις ποτέ. Είναι χοπτερίδι, στράτζαλι, δίδυμο δεν χάνεις. Είναι ο κατάλληλος τρόπος για να κλείσουμε. Ξεκινήσαμε το χοπτερίδι. Και θα κλείσουμε το χοπτερίδι. Και θα κλείσουμε το χοπτερίδι. Κύριε Χοπτερίδι, αυτό ξέρεις είναι. Δεν χρειάζεται να το πούμε πάρα πολλές φορές. Πρέπει να έρθει στο podcast. Ισχύει. Πρέπει να έρθει να κάνουμε μαζί. Πρέπει να έρθει. Χοπτερίδι. Χοπτερίδι, στράτζαλι πρέπει να έρθουν σίγουρα. Ναι. Και σίγουρα θα φέρουμε και άλλους. Μόνο. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά αυτή ο χοπτερίδης πρέπει να είναι πρώτος. Πρέπει να είναι πρώτος. Πρέπει να είναι πρώτος. Σίγουρα, γιατί είναι και για Μούκι. Εννοείται και για Μούκι. Ναι. Και αυτός μεγάλο. Και ποιον δεν θα φέρουμε. Μεγάλο στο καβλέντερ. Αυτά. Αυτά από εμάς. Λοιπόν, βαρεθήκατε να μας ακούτε σίγουρα. Ναι. Τόσο μπλα μπλα, αλλά αυτοί είμαστε, παιδιά. Κοντεύει μία ώρα. Κοντεύει μία ώρα το podcast. Οπότε εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast. Δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσει, ναι, μην αγχώνεστε. Θα μας ξανακούσετε. Θα ακούσετε τους δύο πιο όμορφους άντρες στην Ελλάδα. Δύο, όχι, ναι. Είπαμε ο 3 και ο 4, είπαμε. Λοιπόν, είπαμε είμαστε ο 3 και ο 4 στη Λίγκα μετά από τον πρώτο Χοπτερίδη με τα 24,5 και τον κύριο Ρικούδη. Ναι, βέβαια. Ο οποίος Ρικούδης, αδερφέ μου Ρικούδης, όλοι που απέκλεισε από. Το μπασκετάκι. Κλείστο να φύγουμε, λοιπόν. Έχουμε και λέμε, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα μας ξανακούσετε. Μπορεί και λίγο καλύτερο σε αυτή τη φορά, λιγότερο μπλα μπλα. Και μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολύ ωραία playoff και θα υπάρχει podcast για την Elite. Νοείται. Την πολύ φωτιά Elite. Την πολύ φωτιά Elite, που εκεί θα γίνει χαμός. Θα, γίνει. Θα τα ακούσετε βέβαια. Αυτά από εμάς. Αυτά από εμάς, από τον κύριο Κατσαρούλια και τον κύριο Στεάι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, βράδυ, πρωί, δεν ξέρω πότε θα το ακούσετε. Σίπουρα να πίνετε μαζί μας. Ναι, πάρα πολύ, εννοείται. Και να κλείσουμε. Φίλε μου, για βάλτο. Αυτό ήταν το podcast για την καλοκαιρινή αναπτυξιακή από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά. Αναπτυξιακή. Αναπτυξιακή. Αυτά. Αυτά. Γεια σας.